παλιότερα, τη δεκαετία του 2000. Ναι. 98. Σου λέγανε εταιρείες, πάρε αυτοκίνητο και έλα στα χέρια να αλλάξουμε λάδι. Ναι. Το θυμάσαι? Βεβαίως. Γιατί είμαι σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν σου λένε ηλικίες οι εταιρείες αυτό, σου λένε πάρτο. Και έλα 20.000. Και έλα σε 20.000. Καλά, τρομερή μαλακία. Δεν έχουν τα 20.000. Όχι, ρε φίλε. Υπάρχουν λάδι από αδέρφια. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Μέσα στην κίνηση, όχι. Πάει και εγώ τα ακούω και λέω. Ρε τι φίλε, όχι, για το λάδι. Όχι, ρε φίλε. Μέσα, όχι, ρε φίλε. Αν και είχα μιλήσει με ένα τεχνικό λιπαντικών και μου είχε πει ότι το λάδι αρχίζουν όχι οι λιπαντικές του, οι καθαριστικές του ιδιότητες, λέει τα χημικά, να αντιδρούν με τα καύσιμα μετά τα 1000 χιλιόμετρα. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Δηλαδή ότι θέλει. Αλλά πόσο διαρκούν μετά, τι διαρκεί. Αυτός λέει ότι διαρκούν. Εγώ του λέω, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν. Μου λέει, όχι, τα έχουμε τεστάρει έτσι. Και καλά, το πόση ώρα θα είναι μποτιλιαρισμένο να μάξει το ρελαντί, ναι, με το ερκοντίσιον δηλαδή, πάνω. 20.000 χιλιόμετρα μέσα στην Αθήνα, με 20.000 χιλιόμετρα που γίνει ένα. Πάει η Θεσσαλονίκη πάνω κάτω. Autobahn. Καμία σχέση, ρε φίλε. Γιατί η οδηγία, το 20.000 χιλιόμετρα, είναι και για τον Έλληνα και για τον Γερμανό. Για τον Νορβηγό σε άλλες θερμοκρασίες και για τον Αφρικανό. Μαζί σου, σύμφωνο. Δεν γίνεται. Σύμφωνο. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Παράλογο, όχι, όχι, όχι. Παιδιά, με τίποτα. Εγώ, σαν συμβουλή, και δεν το λέω για να έρθετε στα συνεργεία να κάνετε λάδια. Δεν το λέω για αυτό. Αν νομίζετε ότι το λέω για αυτό, τι να σας πω, εντάξει. Έλα τώρα. Δηλαδή, όχι, γιατί θα υπάρξουν και αυτά τα σχόλια. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι, αν σας λέει η εταιρεία για 20.000 χιλιόμετρα ή 30.000 χιλιόμετρα αλλαγή λαδιών, μην ξεπερνάτε για κανένα λόγο τα 15. Για κανένα λόγο τα 15. Αν μπορείτε και οικονομικά και 10 να αλλάζετε λάδι. Και φίλτρο εννοείται, γιατί έρχεται ο άλλος και λέει: κάνε μου λάδι, μην αλλάξει φίλτρο. Και συνηθίζω και του λέω. Και συνηθίζω και του λέω: όχι, εμένα δεν μου το έχουν κάνει, αλλά το έχω δει. Και συνηθίζω και του λέω: κάνει και μπάνιο και δεν αλλάζει και σόβρακο. Δηλαδή είναι σαν να κάνει μπάνιο και να έχει το ίδιο σόβρακο, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Γίνεται, ναι. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Υπάρχουν φήμες που λένε ότι τα καινούργια αυτοκίνητα τα παραλαμβάνει, τα λάδια που φοράνε από τη μαμά. Ότι είναι έχουν... στο σήματό. Ε? Ότι είναι λάδια στο σήματό. Ότι έχουν κάποια ειδικά αντιτριβικά και ότι πρέπει να τα αφήσει όσο το δυνατόν παραπάνω χιλιόμετρα. Από το να τα βγάλει στα 1000 ή στα 5000 που ισχύει. Συνηθίζουμε οι περισσότεροι. Δεν ισχύει. Ίδιο λάδι. Ίδιο λάδι. Ακριβώς το ίδιο λάδι. Και να σου έχουν ρίξει τίποτα πρόσθετα λάδι μέσα. Τίποτα. Δεν είναι καθόλου. Είναι το ίδιο λάδι. Λένε ότι α, τα πρώτα λάδια 10-15. Εάν ισχύει αυτό, θα το έγραφε και το βιβλιαράκι σου. Α, μπράβο. Αυτές είναι, παιδιά, όλες παραφιλολογίες. Η BMW στις μηχανές σου έχουν κόφτη μέχρι τα 1000. Όταν θα κάνεις αλλαγή στα 1000 και σου το αναφέρουν. Ναι, αλλά αυτά είναι και αερόψυχτα όμως. Ελαιόψυχτα. Υδρόψυχτα. Α, τα τελευταία είναι υδρόψυχτες κεφαλές. Το Αράρ για παράδειγμα το 1000 που. Α, εννοείς αυτά τα στριτάδικα. Τα στριτάδικα, ναι, ήταν έτσι. Δεν το γνώριζα. Ήταν έτσι. Ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Τώρα μιλάμε για ένα μοτέρ που κατεβάζει 16.000 στροφές. Ναι. Εύκολα. Και χωρίς λάδι. Εντάξει, άλλο το ένα. Χωρίς λάδι. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το. Δηλαδή μιλάμε για μια μηχανή. Μια μικρογραφία τη Φόρμουλα 1. Τη Φόρμουλα 1, εντάξει. Άλλο, μην πάμε τώρα, μην μπλέκουμε τώρα το καθημερινό μας αυτοκίνητο με ένα μάξι, μια μοτοσυκλέτα που κατεβάζει 16 στροφές. Δεν είναι τα ίδια μοτέρ. Ωραία, λοιπόν. Μιλήσαμε για στρώσιμο κινητήρα. Δεν τα στρώνουμε, παιδιά, τάπα κατευθείαν, όλα πάσα δύναμη, η άποψή μου. Εγώ έτσι κάνω στα μοτέρ, στα μοτέρ που επισκευάζω. Λοιπόν, πάμε στις επόμενες. Έρχονται συνέχεια. Γιατί η Porsche βγάζει, λέει, τα καλύτερα γερμανικά αυτοκίνητα, θεωρεί ότι αυτό ισχύει. Γιατί απορρίπτει οδηγοκεντρικά και πολύ ικανά σύνολα όπως Yaris GR, Megane RS, Civic Type R. Παρ' όλα αυτά, λέει, τον αγαπάμε. Με μισό λεπτάκι, εγώ δεν είπα ποτέ για τα Megane. Κάποιος πιστεύει αυτό, γι' αυτό σου λέω. Το διάβασα, μιλάμε ότι τα εγώ είχα και Renault αυτοκίνητο, ναι. Είχα Renault 19 και το είχα κάνει Williams. Καταρχάς, περίμενε. Η Porsche βγάζει τα καλύτερα γερμανικά αυτοκίνητα, θεωρείς? Όχι. Ποια εταιρεία είναι γερμανική? Η Mercedes. Ωραία. Ένα αυτό. Όχι. Δεύτερο. Τώρα. Καλά, κακά. Παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι είναι κακό αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά για μένα, συνολικά, ένα αυτοκίνητο, το καλύτερο αυτοκίνητο είναι η S-Class. Είναι αυτοκίνητο. Ναι, και κανένα, μα καμία εταιρεία, ποτέ δεν θα πιάσει την S-Class. Υπάρχει η S-Class και υπάρχουν και όλα τα άλλα αυτοκίνητα. Και τα 750 και τα Lexus και ό,τι θέλετε, πέστε,
σαν την S-Class δεν υπάρχει. Σαλόνι, σπίτι. Είναι διαμέρισμα. Λοιπόν, οδηγοκεντρικά λέει. Ναι. Πώς σου φαίνεται, θα το πούμε έτσι, θα το κάνω έτσι. Το Γιάννη στο GR, παιδιά, δεν το έχω οδηγήσει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα στρίβει, ότι θα κάνει, γιατί δεν έχω άποψη, δεν το έχω οδηγήσει. Αλλά να δώσω 50.000 54. 54. Να πάρω Γιάρης. Μη στρίβει. Να βγω δηλαδή εγώ και να λέω, παιδιά, να έχω Γιάρης. Πόσο κάνει, 54.000. Θα με μουτζώνουν και με χέρια και με πόδια. Έτσι. Έτσι θα με μουτζώνουν. Μεγκάν αρέσει. Μεγκάν αρέσει φοβερά τα ρενό. Τ' αρέσει. Τα νερόνο στρίβουν πάρα πολύ. Έχουν θέματα. Σε Βίκτα υπάρχει. Τα Honda στρίβουν. Όχι. Εγώ έχω οδηγήσει Honda, δεν στρίβει. Είναι μόνο για έσχημα, δηλαδή. Για μένα. Το Type R. Ρε φίλε, θα σου πω. Μισό λεπτάκι. Εσύ είχε 2.000. Ήξερε το μοτέρ. Λοιπόν, δεν σου δίνει μια απίστευτη κλωτσά με στροφή. Δηλαδή, εγώ μπαίνω. Έχω κοιμότανε το. Μέχρι τι 6 ήταν νεκρό. Καλά, και μετά δεν είχε τίποτα, γιατί είχα τουρμπάτα πριν και ξέρεις. Περίμενα κι εγώ ότι θα κολλήσω στο κάθισμα. Κρατιόμουν από το τιμόνι. Λέω, κάτσε τώρα, θα ανοίξει το ΒΕΤΕΚ και θα γίνει πόλεμος. Και έφτανα 6200 νομίζω ήταν το δικό μου το VSC. Ναι. Λοιπόν, και πιάνε 6200 και λέω τώρα θα ξεκολλήσει η ασφάλτη. Και ακόμα περίμενε. Και περίμενε και φτάσει 9000 και ακόμα περίμενα. Λοιπόν. Αυτό είναι το τρομερό που νομίζουν. Δηλαδή, ξέρει, περίμενα ψηλό τούρμπισμα με ουρλιαχτό μαζί. Και... Κοίταξε, το τελευταίο Type R δεν το έχω οδηγήσει. Δεν το ξέρω. Πρέπει να είναι καλό για γιατί στρίβει και στον e-boring και έχει δείξει τι είναι. Το τελευταίο δεν το έχω οδηγήσει. Δεν μου αρέσει γιατί είναι πολύ. Ρε παιδί μου, φωνάζω από μακριά ότι είμαι κάτι, ξέρω εγώ, δυνατό. Ναι. Και ξέρω εγώ, θα έρθω εγώ από πίσω με το Learjet, το RS5, ξέρω εγώ, ή το RS6 και θα σου παίζω τα φώτα. Και θα είσαι με τις αρωτομέσεις. Και εγώ, τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Το προηγούμενο όμως, το Type R, δεν μου άρεσε, ρε φίλε, το στήσιμο του. Δηλαδή ήταν στις στροφές, έπρεπε να φυλάγεσαι. Δεν ήταν ένα αμάξι που έβαζε μούρι μέσα, αλλά υπήρχε περίπτωση να ξεκλειδώσει μούρι άσχημα. Και οι περισσότεροι τι παθαίνανε, με το που ξεκλείδωνε μούρι αφήνανε γκάζι. Και τα τραγικά, δηλαδή, ναι. Δηλαδή είχε, εν τω μεταξύ του πίσω, ήταν πολύ ελαφρύ, ρε φίλε. Το πίσω μέρος ήταν πολύ ελαφρωμένο στο Type R. Έτσι, του 2006-2007, αυτό το Type R. Πάντως οι φήμες λένε ότι θα το κάνει τετρακίνητο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μπορεί να γίνει, θα το δούμε. Αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Λέμε, ξέρω εγώ. Όχι, όλες οι εταιρείες έχουν τις δυνατότητες. Όλες. Γιατί έχουν λεφτά. Μπορούσε να φωνάξει οποιοδήποτε να του στήσει ένα αυτοκίνητο. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ο Ιταλός τόσα χρόνια δεν ασχολούταν. Του λέει. Ξεκινάει η Αλφα Ρωμαίο και λέει: OK, θα φτιάξω ένα αμάξι να σας δείξω τι μπορώ να κάνω. Και φτιάχνει την Τζούλια. Ναι. Την Κοντραφόλιο. Με τα 500 δόσα και. Και ρίχνει 500, ξύλο 500. Στον e-boring, ρίχνει ξύλο παντού. Ρίχνει ξύλο. Το έχω οδηγήσει στο. Μέχρι να ήμουν VIP προσκεκλημένο από το Αλφα Ρωμαίο Κλαμπ Νοτιού Αφρική, το έχω οδηγήσει. Δεν το σκίσαμε στην πίστα. Απλά το έχω οδηγήσει. Ένα απίστευτο αυτοκίνητο. Απίστευτο αυτοκίνητο. Και πραγματικά, ρε φίλε, στρίβει. Στρίβει και είναι και πισινοκίνητο. Διαφορές στο Tuning World ανάμεσα, λέει, στη Νότια Αφρική που ζούσες με... Παιδιά, η Νότια Αφρική σκεφτείτε ότι είναι Αμερική. Υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν τα μέσα, είναι αγγλοσαξονική χώρα. Ό,τι μπορείς να βρεις στην Αγγλία και στην Αμερική, θα μπορούσε να το βρεις και στην Αυστραλία, θα μπορούσε να το βρεις και στην Αφρική. Επίσης, δεν μιλάμε ότι θα κάτσει κάποιος να βελτιώσει ένα Golf 1400, δεν υπάρχει Golf 1400, TSI, υπήρχαν μόνο GTI. Λοιπόν, δηλαδή εκεί υπήρχαν μόνο GTI. Παντού είναι και σκέφτεσαι Golf GTI. Μάλιστα. Άλλο δεν έχετε πιο μικρό σε GTI. Όχι, μόνο GTI. Από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν. Γιατί, λέει, δεν ασχολήθηκες με μετατροπές κινητήρων, αφού είσαι τόσο σχολαστικός στη δουλειά σου, και τη γνώμη σου για τους 2JZ των Toyota. Λοιπόν, 2JZ κλασική αξία, το λέμε, πάρα πολύ καλά μοτέρ, δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Έχει αποδείξει το μοτέρ πιο ενδιαφέρον, κάτσε τα τουρίστα να πει ποιο είναι το 2JZ. Λοιπόν, δεν έχω ασχοληθεί με μετατροπές κινητήρων, γιατί αυτό που θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να γίνει σε ένα μοτέρ.
Δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που το πληρώσουν. Είδα την επόμενη ερώτηση και έχω λιώσει τα γέλια, παιδιά. Λοιπόν, δηλαδή, μιλούσαμε με τον Κωνσταντίνο για το αυτοκίνητο του και του λέω: okay, ναι, πες μου πόσο κάνει τον ντάμπερ, μπροστινή τροχαλία στροφάλου, έτσι. Ναι. Άμα ακούσετε πόσο κάνει η τροχαλία του, ναι. Πολλοί θα δίνατε αυτά τα λεφτά να αγοράσετε. Όχι, να αγοράσουν μπιέλες από τη Max Speeding Rods. Ναι. Ναι, και θα σου πει ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι είναι το ντάμπερ. Το ντάμπερ είναι κεντρική τροχαλία. Έτσι, είναι. Αρμονικές ταλαντούς. Okay, μην πάμε εκεί. Το θέμα... Πάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι πολύ σημαντική, φίλε. Εδώ, διάβασα την κιόλας. Τι λέει. Αγαπημένη Μίλφ. Ναι. Ποια Μίλφ, ξέρω εγώ. Ποια είναι. Δεν ξέρω, ερώτηση είναι. Κόλλησα, παιδιά, δεν το ξέρω. Ο Τζίο Γκριν. Δεν ξέρω, κόλλησα. Ράνια Κωστάκη. Ποια είναι η Ράνια Κωστάκη, δεν την ξέρω. Δεν έχει παιδιά, ρε φίλε, δεν είναι Μίλφ. Δεν θεωρείται Μίλφ. Ηλικιακά είναι. Ναι, αλλά δεν είναι Μίλφ. Κόλλησα τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Έχεις τον χρόνο σου μέχρι να βρω την θα επόμενη. Θα το σκεφτώ. Πώς πίνεις τον η καφέ. Η Μπελούτσι, ρε φίλε. Σωστό. Η Μόνικα. Μόνικα. Είναι κλασική, ναι, αξία. Ναι, okay. Τι θες. Γεμάτο. Ναι, ρε φίλε, γιατί και εγώ γεμάτο σήμερα, φίλε, να μπορέσουμε να παλέψουμε λίγο πάνω στο κρεβάτι. Να τα βρούμε, παιδιά, να τα βρούμε. Πώς πίνεις τον καφέ, λέει. Μέτριο. Καθιστός, με καραμάκι. Σωστό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ. Θα με κυράσει κάτι για καφέ. Ξέρω εγώ, μπορεί. Φτιάχνει δίζελ, παιδιά, η ειδικότητά μας τα δίζελ. Ναι. Αν φτιάχνει δίζελ. Γνώμη λέει για Fiesta MK8. Το τελευταίο είναι αυτό, ε. Νομίζω ναι, τι διάλογο. Παιδιά, είχα οδηγήσει το ST, το έχω πει και σε δικό μου βίντεο. Είχα οδηγήσει το ST. Δεν ξέρω αν το τελευταίο ή το προηγούμενο το ST, το Fiesta. Ρε, παιδιά, και είχα ξεχάσει πόσο ωραίο αυτοκίνητο είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι αδικημένο αυτοκίνητο, ρε φίλε. Δηλαδή, πάνε όλοι και παίρνουν το VAG. Mm-hmm. All over, πιστεύω το Fiesta είναι πιο καλό αυτοκίνητάκι, ρε φίλε. Nice. Και σε κράτημα και σε φρένα. Εντάξει, μέσα λίγο το ταμπλό χάνει σε σχέση με το VAG. Δηλαδή το Σιρόκο, ας πούμε, είναι πιο ωραίο αμάξι. Fiesta θα το σύγκρινα με το Πόλο. Με το Πόλο, ναι. Το Πόλο με το Πόλο και άξονα. Ναι. Ναι, ρε φίλε, το Fiesta είναι φανταστικό αυτοκίνητο. Το ST. Είχα ξεχάσει, δηλαδή, έχω πει ο πελάτη με Fiesta FT normal. Είναι πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Και αρπάζει ωραίο το μοτέρ και, είναι, και πιστεύω έχει και δυνάμει στο μοτέρ. Όπως είπες για το Fiesta, ένας άλλος φίλος θέλει γνώμη για μη 5 ε60. Κορυφή. Κορυφή. Άσχημα. Κορυφή. V10. Το καλύτερο μοτέρ της BMW. Ξυρίζει. Σφυρίλα το όλο. Μιλάμε ότι είναι, το αμάξι είναι απίστευτο. Όμως έπασχε στο σασμάν του SMG. Ναι. Λοιπόν, στην Αμερική υπήρχε σασμάν manual για αυτό το αυτοκίνητο. Και έχω και τον κωδικό. Γιατί έχω παραγγείλει εγώ και είχα βάλει ένα σταυρική από το manual σε SMG. Το γνήσιο, πλήρωσε το κανονικά, αυτός δεν είχε, ήταν 16.000 ευρώ στο σασμάν. Manual, αλλά η πιο φτηνή λύση ήταν βάζαμε από την 540. Ναι. Και τέριαζε. Φανταστικό, παιδιά, δεν μιλάμε. Το ε60 το Mi5 ήταν το καλύτερο Mi5 που υπήρχε. Κινητήρια CDL, δελίτρους, ε113 λέει. Αξιοπιστία, εάν έχουν και πόσα άλογα αντέχουν. Τώρα πόσα άλογα αντέχουν. Λοιπόν, δεν ξέρω, άμα πόσο το έχεις ψάξει. Κοίταξε να δεις, είναι ουσιαστικά οι κινητήρες του GTI. Πάνω κάτω, ναι. Να το καταλάβεις. Αυτοί λένε, αυτοί που ασχολούνται, ότι αντέχουν χαλαρά 400 άλογα με μαμά σωθικά. Δεν το ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί, δεν ασχολούμαι με μετατροπές. Έχουμε πει ότι υπήρχαν προβλήματα με κατανάλωση λαδιού. Αυτό, τίποτα άλλο. Γενικά, ο Lover είναι καλοί κινητήρες. Για τα Golf τα 7, τι λες? Το τελευταίο. Ναι. Το τελευταίο είναι το 8. Το πρώτο τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Ναι, καλό. Ειδικά το GTI, εμένα μου αρέσει και όλο το GTI πολύ, σαν αμάξι. Ρε φίλε, τι καταπληκτικό είναι το σασμάν του, το DHC. Φίλε, εντάξει, κάνω, σου λένε τα χέρια. Τι ωραίο σασμάν είναι αυτό, ρε φίλε. Το έχω πει, εγώ το έπαιζα από όταν είχε βγει το PlayStation 3. Και το εξάρι, το υγρό δίσκο, δεν έσπαγε, ρε φίλε. PlayStation 3 δεν είχε, εσένα τίποτα. Πώς δεν είχα. Αυτό ήταν, ρε φίλε. DHC ήταν. Ο πρόδρομος του DHC ήταν. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι. Απίστευτο. Δηλαδή, οδηγά Σιρόκο με DHC και χωρίς DHC και οδηγά άλλο αυτοκίνητο. Άλλο αυτοκίνητο. Τι άμαξι έχεις, ρωτάει. Opel Vectra C και ένα BMW Y46. 1800 και τα δύο. Ποιο γουστάρεις τα δύο πιο πολύ, ποιο σε φτιάχνει? Κανένα. Ποιο θα ήταν το αμάξι των ονείρων σου? Μια Τζούλια. Μια Τζούλια, δηλαδή
Τώρα δεν μου λες Ferrari, δεν μου λες Lamborghini, μου λες Giulia. Ναι, 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 Giulia. Δηλαδή, άμα σου δίνει ένα Lamborghini, θα έπαιρνε. Όχι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, όχι, εντάξει, τον ονείρο μου, δηλαδή το. Να πάμε εκεί, Koenigsegg. Δηλαδή, εντάξει, άμα πάμε εκεί, χαιρετίσματα. Δηλαδή, στο αυτό που δεν μπορούμε να πιάσουμε καθόλου, λέμε. Τι έχει σπουδάσει και πόσο έχει εξελίξει. Λοιπόν, έχω τελειώσει ΤΕΗ, είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Το Bachelor of Engineering, Mechanical Engineer, είναι ουσιαστικά το πτυχίο που είχε αναγνωριστεί σε δύο χώρες, και στη Γερμανία και στη Νότια Αφρική. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, πολλά σεμινάρια. Γιατί δεν, από το πανεπιστήμιο του ΤΕΗ δεν μαθαίνεις. Εντάξει, θεωρία παίρνεις. Πολύ διάβασμα, συνέχεια, ψάξιμο, manual. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Θέλει ένα προσωπική χρόνο, έτσι. Ποιον θεωρείς κινητήρα, τον καλύτερο κινητήρα όλων των εποχών? Εντάξει, περίεργη ερώτηση. Τώρα τι να πεις, δεν ξέρω τι να πω, ξέρω εγώ. Πολύ καλοί, πολλοί κινητήρες υπήρξανε πολλοί. Σίγουρα πρέπει να είναι πάνω από εξακύλιδρος. Τώρα, παιδιά, δεν είμαι εγώ αρμόδιο, δεν τους έχω δουλέψει όλους τους κινητήρες. Έτσι, δηλαδή, αν με ρωτήσεις από αυτούς που έχω δουλέψει εγώ, challenge και ένας κινητήρας που πραγματικά, ρε παιδί μου, ήταν ένα. Δηλαδή τον όταν τον έλυσα, φίλε, σκόρπισα ένα μαγαζί, τον είχα βάλει στη σειρά, σκόρπισα ένα μαγαζί ανταλλακτικά, ρε. Mm-hmm. Ήταν ο 512 TR. Τη Σταρόσα, ο Boxer. Το βρήκε, ρε παιδιά, όλο αυτό. Στην Αφρική. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Μα ποιο το είχε αυτό το κινητό? Πολύ. Τι πολύ, τη Σταρόσα. Ναι, στην Αφρική πολύ. Συλλεκτικά, συλλεκτικά αυτά. Λοιπόν, πάμε. V16 Turbo, K20 Turbo, έχει πιάσει εδώ τα Honda. Ναι. Τι σ' αρέσουν αυτά, δηλαδή θεωρείς ότι είναι κινητήρες οι οποίοι, αν και ατμοσφαιρικοί, τους χρησιμοποιούν πάρα πολύ για να τους τουρμπίσουν? Ναι. Θέλει να τουρμπισματάκι. Απλά με μαμάς οδικά, εγώ θεωρώ ότι οι κινητήρες πήρανε πολύ πάνω τους, γιατί με μαμάς οδικά τα K20 φτάνουν 500. Αντέχανε. Λέει, ναι, και τι γίνεται. Τον προτιμούσαν όλοι για φθηνή βελτίωση. Θεωρώ τραγικό λάθος να ξεκινάς να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο ή να πάρεις ένα αυτοκίνητο με το μυαλό σου να είναι στο φθηνή βελτίωση. Παιδιά, η βελτίωση δεν πρέπει να είναι φθηνή. Σίγουρα. Δεν υπάρχει. Ό,τι είναι φθηνό το λέει. Αυτό είναι φθηνό. Είναι φθηνό και θα σου βγάλει ζημιά, ρε φίλε. Δηλαδή είναι σαν να μου λες κάτι. Ποιο είναι ο φθηνότερο? Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ποιο είναι ο φθηνότερο γιατρό να μου κάνει χείριση καρδιά? Δεν ξέρω, δεν θα, δηλαδή, τον, θα πήγαινες. Ούτε εγώ θα πήγαινα. Όπως λένε, ξέρω εγώ, να πιάσουμε και λίγο να πούμε, γιατί είπαμε για τα εμβόλια πριν. Και λέγαμε, θα κάνεις το εμβόλιο. Εγώ σου είπα, φοβάμαι να κάνω το εμβόλιο. Μου σήμου λες, το κάνω το εμβόλιο. Ναι. Και του λέω του Κωνσταντίνου, εάν είχες υποψία ότι ένα βεζινάδικο είχε νοθευμένη βεζίνα, ναι, θα πήγαινες να βάλεις βεζίνα στα μάξι σου? Όχι, ούτε εγώ να κάνω το εμβόλιο. Εδώ λέει ένας, ελαττήρια στρώνονται. Αυτό που λένε όλοι, στρώνονται. Ναι. Εσύ γιατί δεν στρώνεις? Ποιος το λέει ότι στρώνονται? Ποιος το λέει ότι στρώνονται? Τα έχει δει ποτέ? Λένε και καλά ότι στρώνονται. Για μένα στρώνονται όταν δεν είναι απολύτως τέλειο το ρεκτυφιέ. Άμα είναι οβάλο κύλιδρος. Ναι. Ώστε να φαγωθούν και να κάνουν, λοιπόν, να κάνουν την καλύτερη στεγανοποίηση. Ας το πούμε λίγο διαφορετικά. Όταν είναι όλα υπερτέλεια, δηλαδή έβγαινε από το ρομπότ και σου κόβε τον κύλινδρο, ξέρω εγώ, και σου κόβε και το ελαττήριο. Δεν υπάρχει. Το στρώσιμο, παιδιά, ξέρετε τι είναι. Στρώνω την ατέλεια. Γι' αυτό λέγεται στρώσιμο. Στρώνω την ατέλεια. Έκανα το breaking. Θα πούμε λίγο διαφορετικά. Για να καταλάβει κάτι ο κύριος, πώς το λένε, ο Γιώργος ο Βραχλιώτης. Λοιπόν, Γιώργο, καταρχήν, τα ελαττήρια ότι τρώγονται είναι μύθος. Τα ελαττήρια δεν τρώγονται. Ο κύριος τρώγεται. Ναι. Και αν δεις, μία από τις μετρήσεις που κάνουμε όταν συναρμολογούμε ένα κινητήρα, και πιθανόν μπορεί να το έχεις δει και εσύ, είναι να βάλουμε ένα ελαττήριο μέσα και να μετρήσουμε τον gap με ένα filler. Ναι. Εκεί δεν μετράμε το πόσο έχει φαγωθεί ένα ελαττήριο, το πόσο έχει ανοίξει ο κύλιδρος μετράμε. Πόσο βάλει έχει κάνει. Και πόσο βάλει, πόσο έχει ανοίξει η περιφέρεια του κυλίδρου. Όταν λοιπόν βάλουμε, κάνουμε ρεκτιφιέ, κάνουμε boring, honing κτλ. Και βάλουμε το ελαττήριο, το μαμά μέσα, θα δούμε ότι το κλείσιμό του είναι το minimum. Αν δεν μπορεί να έχει κλείσει λίγο παραπάνω, να μην είναι καλά κατεργασμένο, οπότε το βάζουμε στον τροχό των ελαττηρίων και το τρώμε λίγο για να το ξεκινήσουμε να είναι από, λέει, σου λέμε, 0,20 διάκαινο, 0,40 έως 0,60. Να το πας εσύ, άμα είναι 0,39, να το πας 0,40 ακριβώς. Δεν τρώγονται τα ελαττήρια, παιδιά, δεν είναι κάρβουνα από μοτέρ. Τα ελαττήρια δεν τρώγονται, είναι πολύ σκληρότερα από το χιτόνιο τα ελαττήρια. Είναι ατσάλι. Ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο που προτείνεις για αγορά?
μικρομεσαίο αυτοκίνητο που προτείνω. Ναι, δηλαδή στέλνε, ξέρω εγώ, Hyundai Ιωτά 20, κάτι τέτοιο. Ένα στυλ Πόλο, τέτοια. Έχει Hyundai καλά, Kia καλά, Opel καλά. Μ' αρέσουν τα Opel πολύ. Και έχουν και φτηνά ανταλλακτικά αυτά τα αυτοκίνητα. Renault είναι αρκετά αξιόπιστα. Peugeot Citroën, όχι ότι είναι κακά, απλά δεν θα το έπαιρνα εγώ. Αυτά. Hyundai σίγουρα θα έπαιρνα. Σίγουρα. Δηλαδή, άμα μου λέγε η γυναίκα μου τώρα, Hyundai θα τις έπαιρνα. Για τους Vankel κινητήρες, έχεις κάποια γνώμη? Οι Vankel κινητήρες, μία φορά έχω επισκευάσει. Κινητήρα Vankel, ήταν από RX7. Το πρώτο RX7. Όχι, ναι. το Batman. Το πρώτο, το εκείνο και το περίεργο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ούτε FC2. Ναι, το παλιό. Ένας κινητήρας στη θεωρία καλός, στην πράξη προβληματικός. Ακόμα και η σημερινή μεταλλουργία που υπάρχει δεν μπορεί να τον κάνει να είναι. Θα μπορούσε να συμπαθήσει ο Πάνκελ με τα Euro? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Άρα. Ποτέ. Λοιπόν, μετά νιώσε που γύρισε. Και θέλει και στροφές, έτσι. Ναι. Δεν έχει ροπή καθόλου. Είναι μηδέν ροπή του. Δεν έχει ροπή. Είχα. Είναι κρεμασμένο. Δεν είναι νεκρό. Κάζησα και αυτά. Είναι νεκρό. Λοιπόν, μετά νιώσε που γύρισε από Αφρική? Όχι. Γιατί μετανιώνει κανένας που γυρίζει στη χώρα του? Ήθελες, δηλαδή σε τράβηξε ουσιαστικά? Όχι, δεν με τράβηξε. Αναγκαστήκαμε και φύγαμε. Το έχω κάνει, το έχω πει σε μια συνέντευξη που έχω δώσει. Ναι. Φύγαμε λόγω εγκληματικότητας. Κινδύνεψε η κόρη μας, τέλος πάντων, κτλ. Και είπαμε ότι από το να χάσουμε το παιδί μας ή να χαθεί κάποιος από εμάς. Από τι κινδύνευσε, εγώ δεν ξέρω. Μπήκαν ένοπλοι στο σχολείο του παιδιού. Α, καλά, εντάξει, μάζεσαι σε τέτοια ιστορία. Λοιπόν, οπότε πήραμε την απόφαση και τα αφήσαμε όλα πίσω μας. Και είπαμε πάμε εκεί που τουλάχιστον είναι η χώρα μας. Ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ίσως και καλύτερα. Εντάξει, ναι, δεσύ. Δηλαδή με την έννοια της ασφάλειας. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Έχουν παγωθεί με τα Toyota. Ότι έχει λέει ένα Toyota και ότι θέλει να του κάνει επισκευή στο κινητήρα. Λέει, θα το, όχι, θα το αναλάβανε. Όχι. Μου έχουν στείλει αρκετοί φίλοι. Δυστυχώς δεν αναλαμβάνω το Toyota. Έχω δύο, λέει. Σε κινητήρα λέει 133 το α45 AMG. Τι πίεση μπορεί να φτάσει σε όριο το stock motor? Φαίνεται ένα 2,1. Σε ένα ποιο κινητήρα έχει πάνω, Διονύση? 133. Εσύ πόσο φτάνει? 2,4. Μαμά, όχι. Έχει πρόγραμμα. Α, έχει πρόγραμμα. Ποιο είναι το όριο σου, λέει? Εγώ νομίζω 2,1. Παιδιά, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι, αλλά μου φαίνεται 2,1. 1,9 δουλεύει το εργοστάσιο. Αναλόγω και το τούρμπο όμως. Άμα βάλει ένα τετέ. Εσύ έχει άλλο τούρμπο πάνω και έχει. Μαμά τούρμπο. Το μαμά, ναι. Άμα βάλει ένα τετέ τούρμπο, έχουν φτάσει πολλά αμάξια γιατί υπάρχουν με μεγαλύτερη παροχή γύρω στα 100 άλογα και πάνε με 2,8. Αντέξουνε, λες? Γύρω στα 480 άλογα τροχό έχουν αντέξει. Δεν μπορώ να πω πόσα χιλιόμετρα. Έχω πει, δεν το έχω ψάξει, την μετατροπή δεν την έχω ψάξει. Με αυτά που έχω μιλήσει, μπορεί να κάνω και λάθος. Η πράξη έχει δείξει λοιπόν ότι κάνει και παραπάνω. Εγώ ξέρω ότι, ξέρεις, με αυτούς που μιλάω εγώ είναι λίγο και με τη, επειδή είναι από την Ευρώπη και εκεί δεν, άμα πας στην UV δεν περνάς καυσα αέρια. Δεν είναι δηλαδή κάνω και ό,τι θέλω, γιατί δεν περνάει καυσα αέρια τα μάξια. Άμα σε κάνω Λουξεμβούργο, μέσα σε καμιά Αυστρία, τους πούνε όπως είσαι, φύγε. Σε περνάνε επί τόπου κτέο στον δρόμο. Ναι, δεν είναι. Δεν χαρίζουν. Ρωτάει ένα φίλο εδώ άλλο. Γιατί έχουν μεγαλύτερες ανοχές στα σφυρίλα τα έμβολα και εάν ισχύει ότι έχουν όριο ζωής ορισμένα χιλιόμετρα, 40-50 χιλιάδες κτλ. Λοιπόν, είχαμε πει και στο βίντεο που κάναμε το δυναμόμετρο, υπάρχουν τα κράματα του αλουμινίου. Τέλος πάντων. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, έτερων εκάτερων. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι τα σφυρίλα τα έμβολα είναι έμβολα που έχουν φτιαχτεί για extreme καταστάσεις. Για μεγάλες θερμοκρασίες του θαλαμοκάψεως και μεγάλες πιέσεις. Οπότε αναγκαστικά αυτά τα πράγματα, εφόσον έχουν τεράστιες θερμοκρασίες, έχουν μία τάση να διαστέλλονται. Οι ανοχές λοιπόν που θεωρίζει ο κατασκευαστής τους που θα το φτιάξει αυτό το πράγμα και θα το πουλήσει, να το φυτέψει μέσα στη μηχανή, σου λέει, εάν το μαμί, η ανοχή σου θα είναι 0,05 εκατοστά του χιλιοστού, εκεί θα κοντέψεις να πας στο δέκατο. Έχει λοιπόν μία τάση, όταν είναι κρύο αυτό το έμβολο, να σφαλιαρίζει μέσα, να έχει ένα πίστον σλαπ. Γι' αυτό λέμε ότι τα σφυρίλατα θέλουν καλό ζέσταμα πριν κυνηγηθούν. Σου το έχουν πει, φαντάζομαι, και τα παιδιά GTR, ότι ζέστανε το καλά,
και μετά πλάκωσε το. Εννοείται. Γιατί να πάρει διαστολές στο, στο έμβολο. Μέχρι και να φύγει η υγρασία από το λάδι. Τα πάντα. Λοιπόν, πολύ σωστό και αυτό. Αυτό ξέρει τι μπορεί να κάνει. Κάνει ουσιαστικά, κάνει, όταν ανεβάζει τη θερμοκρασία του λάδι, κάνει έκρηξη το νερό μέσα και δημιουργεί σπηλαίωση. Σαν το τηγάνι. Ναι. Λοιπόν, και ουσιαστικά αυτό μπορεί να σου προκαλέσει λιπή λίπανση. Έντερων εκάτερων. Είναι λοιπόν κινητήρες οι οποίοι λόγω τους μεγάλης ανοχή και επειδή δεν τα ζεσταίνετε, δεν χρησιμοποιείται καλό λάδι, δεν έχει γίνει καλό setup, δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι στα 440 με 50 χιλιάδες χιλιόμετρα λόγω του σφαλιαρίσματος που παρουσιάζουν δεν καταστρέφεται το έμβολο, είναι γερό κράμα σαν μέταλλο το έμβολο. Απλά το χιτόνιο γύρω γύρω δεν αντέχει το έμβολο που χορεύει μέσα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Τέλεια. Τελειώσαμε. Άμα σβήσει και γαμία πριν εκεί πέρα στο φάγαμε μία ώρα, έτσι. Ποιος θα το δει το βίντεο, δεν ξέρω. Λίγο τεράστιο το βίντεο, εντάξει, δεν πειράζει, οκ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις που στείλατε στο Instagram την τελευταία ώρα, δηλαδή, πριν αρχίσουμε το βίντεο. Και θεωρώ ότι είναι ώρα για ένα διάλειμμα λίγο να ξελαμπηγάρει το μυαλό μας και... Θα πούμε βολτούλα. Ώρα για βολτά. Ξεκινάσουμε με γκύρ. Άμα ξεκινάμε με γκύρ. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, παιδιά, μέσα από το αυτοκίνητο. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα με το Mercedes. Πάμε. Δεν ξέρω, τα παιδιά το ξέρουν το αυτοκίνητό σου? Ναι, το έχουν δει. Οκ. Μια πάμε ένα επιτροχάδιν, πες μου πάλι τι έχει τα μάξι. Downpipe. Ναι. Πόσα χιλιοστά? Και ένα πρόγραμμα. Πόσα χιλιοστά το downpipe? Είναι 80 μπροστά. 80? Και πίσω που καταλήγεις, 80? Στο μαμά. Στο μαμά εξάτμιση. Ναι. Η οποία είναι 80. 70 νομίζω. Κάνεις συστολικό. Γιατί κάνεις συστολικό, ρε φίλε? Δεν σου προκαλεί back pressure αυτό? Δεν ξέρω. Γενικά είναι κάτι που δεν προτιμάτε να υπάρχει μια συστολή, ρε παιδί μου. Δηλαδή από εκεί που πας σε μια μεγάλη διατομή να πας σε μια μικρή. Βέβαια, εντάξει, έχεις ελευθερώσει κάποιο καζανάκι? Ναι. Α, οπότε σου λείπει ένα καζανάκι. Οπότε εντάξει. Εντάξει. Κανονικά ήθελε ολόκληρη εξάτμιση. Κανονικά θέλει, ναι. Κανονικά θέλει, ναι, ολόκληρη εξάτμιση. Το σωστό είναι αυτό, δηλαδή. Γιατί είναι, το έχω ξαναπεί, είναι σαν να η συστολή είναι σαν να βάζεις το δάχτυλό σου μπροστά στο λάστιχο του νερού. Ουσιαστικά το κάνεις αυτό, τι κάνεις, ρίχνεις την πίεση και αυξάνεις την ταχύτητα γιατί μικρώνεις τη διατομή. Εσύ δηλαδή αυξάνεις την ταχύτητα των καυσαερίων στο τελικό κομμάτι, ενώ μπροστά έχεις χαμηλή ταχύτητα καυσαερίων. Αυτό προκαλεί ένα back pressure που σου προκαλεί την τουρμπίνα. Ίσως δηλαδή θα μπορεί να αποδώσει και ίσως καλύτερα την τουρμπίνα άμα ελευθερωθεί. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Θα μπορέσουμε να πιέσουμε κι άλλο παραπάνω. Ναι, σίγουρα. Και κοίτα, βασικά είναι το back pressure. Το χειρότερο είναι ότι στρεσάρει την τουρμπίνα σε θερμοκρασίες. Τη στρεσάρει σε θερμοκρασίες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή να μην πυρώνει πάρα πολύ. Απλά το μαμά downpipe έχει το πνίχτη απάνω το προκαταλήτη. Ναι, ναι, ναι. Ο προκαταλήτης είναι. Τα περισσότερα σπάνε πιστεύω τουρμπίνα για αυτό το λόγο. Γιατί του βάζουν προγράμματα, τα πιέζουν χωρίς καν να έχουν βγάλει ένα downpipe. Ναι. Όχι, ο προκαταλήτης σε περίπτωση που το πειράξει είναι. Και το φακ το ίδιο. Το πρώτο που φεύγει. Γεια σας. Ο προκαταλήτης είναι μια χαζομάρα η οποία την κάνουν για να μπορούν να διαχειριστούν τα καυσαέρια όσο το μοτέρ είναι κρύο. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος. Μόνο η Koenigsegg έχει καταφέρει και το έχει καταργήσει. Το έχει καταργήσει, δεν το έχει μάλλον υπάρχει προκαταλήτης, αλλά με το που ζεσταθεί το αυτοκίνητο είναι πλέον ανεργός. Περνάει τα καυσαέρια γύρω από το προκαταλήτη και δεν έχει ανάγκη. Ζεσταθήκαμε. Ναι, ναι. Ωραίος. Κάνουμε ένα 100-200 έτσι να το δεις. Για πάμε. Είναι πιστόλι ρε φίλε. Εντάξει, είμαστε και... Είναι πιστόλι, είναι και κατηφορικός ο δρόμος. Πόσα είμαστε, 4? Γιατί δεν το λέμε.
380 τροχό. 380 τροχό. Οκ, okay, θα το πάμε και στην ανηφόρα μία. Ναι. Α, και να το κοίτα το δω. Εντάξει, είναι πιστόλι, ρε φίλε. Είναι πιστόλι. Αλλά και αυτή η αλλαγή που κάνει και κάνει το μπρρρ, είναι φανταστικό. 16 κάναμε, 100-200. Έλα ρε φίλε. 10,6 ε. Μάλιστα. Εντάξει, αισθάνθηκες την επιτάκυνση, αισθάνεσαι την επιτάκυνση. Βέβαια, κοίτα τώρα πόσο δυνατό μοτέρ είναι αυτό. Πόσο δυνατό μοτέρ. Και την πίεση στο κάθισμα δεν μου την έσκαγε όπως μου την έσκαγε το V6, το turbo diesel, το Α6 που σου έλεγα. Ναι. Δηλαδή η ροπή που σου δίνει εκείνο, ναι, μεν. Έχει άλλη ροπή. Ρε φίλε, σε κολλάει στο κάθισμα. Ναι. Το αισθάνεσαι. Όχι ότι δεν αισθανόσουν την επιτάκυνση, μη λέμε χαζομάρες, στα μάξι είναι πιστόλι, είναι πυροβόλο. Είναι πυροβόλο. Είναι ωραίο. Ουσιαστικά δηλαδή είναι πολύ νορμάλ το αυτοκίνητάκι. Ναι, εντάξει, χαλαρό είναι. Ναι. Ένα ξύπνημα έχει. Ναι. Από κάρτες καυσαερίων περνάμε κανονικά. Ναι. Ε? Σε περίπου. Άμα το ζεστάνεις, καλά. Βοήθεια. Άμα το ζεστάνεις. Να το ζεσταίνεις, άμα το ζεστάνεις θα περνάει. Δηλαδή, φίλτρο αέρος έχεις. Έχουμε εισαγωγή α. Ξέχασα να στο πω. Οκ. Okay. Γιατί χρειάζεται ρε φίλε, ανασάνει. Εντάξει. Έχει καλή εισαγωγή και από τη μάνα του. Κοίτα, είναι πολύ μελετημένο μοντέρ. Είναι πραγματικά ένα μοτέρ κοσμήμα αυτό, έτσι. Είναι πολύ καλό μοτέρ, είναι πολύ καλό μοτέρ. Αλλά πιστεύω είναι λίγο υπερτιμημένο ρε φίλε. Είναι πολλά τα λεφτά που ζητάνε για να το πάρεις αυτό το αυτοκίνητο. Ναι. Γιατί είναι ένα hatchback αμάξι, έτσι. Απλώς. Είναι Mercedes, είναι Αμεγγέ, όχι δεν ταξίζει. Αλλά ξέρω εγώ. Βάλε όμως ότι ένα S3 κάνει 70.000. Όχι, εντάξει, δεν μπορεί να κάτσει το S3 δίπλα στο... Δεν μπορεί να κάτσει το S3 δίπλα σε αυτό το αυτοκίνητο. Μην το συζητάμε τώρα. Όχι ότι είναι κακό το S3, αλλά αυτό είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και έχουμε και φρένα. Έχουμε και φρένα. Εντάξει, έχει δυνάμει στα μάξι, φίλε. Έχει δύναμη τα μάξι. Τι συζητάμε. Αυτό, φίλε, τα μάξι δεν είναι 380 τροχό. Πες πόσα είναι. 380. Έλα τώρα, αφήστε τα ποντικίσια. Πες πόσα είναι. Δεν, φίλε, δεν σηκω... αυτό τα μάξι είναι 380 και ξεκολλάμε έτσι στην ανηφόρα. Για πάει μία. Αυτό είναι 380. Ξέρω εγώ. Ρε φίλε, είμαστε στα 200 και το αμάξι επιταχύνει, λες και είναι από 120. Τι μου λες τώρα. Καλά πάει. Παιδιά, είναι απίστευτη η επιτάχυνση του, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και στα 180 μέχρι 210, εντάξει, το αμάξι είχε επιτάχυνση. Δεν 380, πάντως... Μισό G και είναι 380. Τέλος πάντων, ας μην το αναφέρουμε αυτό άλλο. Λοιπόν, πάντως αν είναι 380, σίγουρα δεν έχει κανένα γαϊδούρι μέσα, είναι όλα καθαρό αίμα. Ναι. Δεν έχει δηλαδή, δεν είναι 375 καθαρό αίμα και 5 γαϊδούρια, είναι όλα καθαρό αίμα. Είναι 1600 κιλά η καρότσα. Ναι, είναι βαρύ ρε, είναι τετρακίνητο. Χωρίς βενζίνη. Και χωρίς να είμαστε δύο άτομα που είμαστε και τραβείς εμείς. Ναι. Εμείς κάνουμε για 4 άτομα τώρα. Είμαστε 220 κιλά, σίγουρα. Εγώ είμαι 108. Ναι, για σκάσου το ακόμα μία. Με τι είσαι μέσα, με τι ταχύτητα. Τώρα έχω έκτη. Για πάντα μία τέρμα έκτη. Εντάξει παιδιά, μιλάμε τα μάξι. Και καθάει, μπρε φίλε, έχει και πάτημα στο δρόμο, έτσι. Ναι, έχει και το αεροδυναμικό πακέτο το συγκεκριμένο. Πάμε 2.40 και... Όπα, χέζομαι εγώ στις στροφές, είμαι χέστης. Άμα οδηγάει άλλος.
Όπω είναι πιστόλι, ρε φίλε. Δηλαδή με το άλλο τι θα πάθω, να πάω να κατουρίσω πριν με πάει βόλτα ο Κωνσταντίνος. Ναι, ναι. Ε? Ναι. Κάτσε να πάω μια μέσα να μην έχω τουλάχιστον, να μην μου φύγει τίποτα. Όπω είναι πιστόλι, ρε φίλε. Είναι πιστόλι, είναι πιστόλι. Να είσαι καλά, να το χαίρεσαι. Είναι πολύ ωραίο το αμάξι σου. Πραγματικά, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκτός ότι κάθεσαι σε μπάγκετ καθίσματα τα οποία τα φοράς, έτσι, είμαστε μέσα σφινωμένοι. Δεν κοίταξα τις πιέσεις σου, ρε φίλε, εδώ καθόλου. Δεν κοίταξα καθόλου τις πιέσεις σου. 2-3 δουλεύει. Είναι... Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φτιάξε την εξάτμιση σου όμως. Πες. Το Mercedes αυτό μου έχει κάνει κάτι εντύπωση που δεν το έχω δει σε άλλα αυτοκίνητα. Για πες. Από τα 100 στα 200 είναι παραπλήσιο σχεδόν όπως τα 0-100. Σχεδόν παραπλήσιο. Δηλαδή νιώθεις... Την ίδια επιτάχυνση. Ναι. Σαν αίσθηση. Ναι. Μπορεί να έχουν διαφορά λίγο στους χρόνους, αλλά εκεί είναι και εξίσου καλό και από τα 200-250. Φίλε, το τρόπος που επιτάχυνται το αυτοκίνητο αυτό από τα 180 στα 220-230 προς 240 είναι εντάξει, είναι πιστόλι, είναι πιστόλι. Κωνσταντίνε, του λέω, τώρα λέω άμα είναι να πάω με σένα, να πάω πρώτα να κατουρίσω. Φιλαράκι, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Πώς φάνηκε? Είναι πολύ καλό αυτοκίνητο, φίλε. Είναι... Αμεγκέ, ρε φίλε. Είναι αμεγκέ. Μου λέει 380, του λέω, τι 380, του λέω. Αυτό επιτάχυνε για πλάκα, τι 380, του λέω. Δυναμέτης. 380 τροχούς, λέει. Έτσι έχουν πει εκεί πέρα, ο προηγούμενος που το έφτιαξα. Ωραίο, εγώ πήγα μέσα, μ' άρεσε. Όχι, φίλε, έχει καταιγιστική επιτάχυνση και πολύ ομαλή. Και δεν είναι και φασαρία. Ναι. Πράγμα που αυτό εδώ πέρα έχει. Εσύ τι εξάτμιση φορές, κατοσταρά. Κατοσταρά. Δεν γινόταν, είχα 80, πήγαμε να μετρήσουμε και σταματήσαμε. Το έχω δει σε βίντεο που το πες. Το έχω δει σε βίντεο και ανέβηκες πάνω στη Μακεδονία. Και μου λέει βάλε 90 και λέω τι 90 τώρα. Κάντο 100 να σε δει και ο Θεός. Κάντο 100 να είμαστε σίγουροι. Να σε δει και ο Θεός. Πού πήγατε? Πήγαμε μέχρι κάτω και γυρίσαμε. Ότι και τρέπατε. Ναι. Δεν χρειάστηκε παραπάνω. Να παίξουμε χωρίς νερά τώρα. Πίσω το κεφάλι μου γιατί θα πάθω αυγενικό με σένα. Δεν μου τα πες αυτά. Είναι εντάξει, άλλη η λογική αυτού το αυτοκίνητο. Μην πει σιγά μια σκουφίτα, άμα είμαι χέστης εγώ, θα μου φύγουν όλα, θα το μαζεύουμε εδώ όλα. Δεν κάνουμε τροφές, δεν κάνουμε τροφές. Δεν μπορούσε να κάτσεις δίπλα στο R8. Ακόμα γελάω. Τι να πω. Δηλαδή, το R8. Αυτό είναι ένα light. Φίλε, δεν γίνεται αυτή την επιτάκυνση. Εγώ έχω πει σε πολλά δυνατά αυτοκίνητα, έχω πει και σε Lamborghini, έχω πει και σε Ferrari. Αυτή την επιτάκυνση δεν την έχει αυτοκίνητο ο εργοστασιακό. Κανένα. Δεν έχω πει σε τέτοια επιτάκυνση άλλη. Light προγράμματα για εγώ. Έπεστε το light. Ναι. Όχι, είναι... δεν υπάρχει. Κόβεις φέρκο, ρε φίλε.
κατέβεις και τέτοια, είναι τα μάξι είναι πυροβόλο. Το σημείο είναι το σασμάν. Αυτό είναι το... Ναι, είναι φιλεπολύσεις. Εντάξει, γιατί είναι φυσιολογικό. Φιλεπολύσεις. Μην του κάνεις εκκινήσεις, πηγαίνει τον ρολαριστό. Δεν... Ναι, ναι, εντάξει, για εκκινήσεις όσο ήταν με τόση δυνάμη και τόση ροπή. Φασαριώσικο για να πας ταξίδι. Είναι το αναγκαίο κακό η εξάρτηση, ναι. Μεγάλη. Δεν είναι δηλαδή ότι το θέλαμε. Ναι. Αλλά θα γινόταν κι αλλιώς. Ετοιμαζόμαστε για σφαλιαρά. Άδειξε. Δεν σου πατάω ρούλινγκ τώρα. Okay. Πάμε κανονικά. Λοιπόν. Είμαι έτοιμος. Σφιγμένος. Δηλαδή θα κάνεις λίγο πίσω στο θέμα φασαρίας.
αλλά είναι το υποχρεωτικό κακό, γιατί τα καυσαέρια είναι τόσο πολλά που πρέπει να φύγουν για να γυρίσουν και τόσο μεγάλες τουρμπίνες και τα λοιπά, που δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορείς τώρα να έχεις 9 και 10 χιλιάδες στροφές και να έχεις 6 πόντους όλοι είναι 7. Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται, επόμενος. Φίλε, είναι... ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ. Άρα, γιατί μόνο την περίμενα πάρα πολύ καιρό, αλλά... Την περίμενες έτσι? Όχι, δηλαδή... Όχι, με τίποτα. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν περιγράφεται αυτή η επιτάγκηση. Δηλαδή, παθαίνεις αυγενικό, ρε φίλε. Δηλαδή, αν δεν είσαι σφιγμένος, έτοιμος και μπεις και είσαι χαλαρός και σου ταχώσει, παίζει να σου... να πας και να μην μπορεί να στρίψει την άλλη μέρα. Ειλικρινά. Συνηθίζεται, πιστεύεις, αυτό το αυτοκίνητο? Καταρχήν, κοίταξε, είναι ένα μάξι που πρέπει να ξέρει το δικάς. Ναι. Θέλει χέρια να το οδηγήσει. Δηλαδή, εμένα μου το δώσεις... έτσι, άμα αρχίσουμε και πάμε στροφές και κυνηγιόμαστε, φαντάσουμε τόση επιτάχυνση και κυνηγιόμαστε. Δύσκολο να κυνηγηθούμε τώρα με ένα άλλο αυτοκίνητο και να είμαστε δίπλα-δίπλα. Δηλαδή, πρέπει να. Και φίλε, με το που πιάνεις εσύ μια ευθεία 100 μέτρων. 100 μέτρων θα. Άστο, δεν κυνηγείται εύκολα τα μάξι αυτό. Η επιτάχυνσή του είναι. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ξανά σε άλλο αυτοκίνητο. Δεν έχω μπει σε πολλά φτιαγμένα αυτοκίνητα. Έχω μπει όμως και V8 φτιαγμένα, υποτίθεται, και αμερικάνικα και τέτοια. Αυτή την επιτάχυνση δεν την έχω νιώσει. Χαίρομαι. Χαίρομαι, τουλάχιστον που σου άρεσε. Δεν την έχω ξανανιώσει. Είναι απίστευτο. Δηλαδή. Χάσεψα, δεν το περίμενα. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Μήπως πρέπει να αρχίσω να ασχολούμαι. Όλα λειτουργούν. Μήπως πρέπει να αρχίσω να ασχολούμαι με τις μετατροπές. Δηλαδή τώρα, ρε φίλε, έριξε το σπόρο, ξέρεις πώς να το πω. Το μικρόβιο. Είναι ωραία όμως. Ρε φίλε, είναι απίστευτο. Είναι ωραία έτσι. Δηλαδή ξεχνιέσαι, λέω, τι έγινε. Ρε. Και φαντάζεσαι τώρα αυτό να είναι διαρκείας και να πεις ότι θα κάνω 20 χιλιόμετρα βόλτα, 30-40. Να πηγαίναμε από εδώ, δηλαδή να φτάνουμε λιμανάκια και να ξαναγυρίζαμε. Και να έχουμε και παιχνίδια. Εγώ ήθελα να σου πω το εξής. Ότι αν είχες 7 ταχύτητες. Ναι. Δηλαδή το σασμάζει το ακόμα πιο μακρύ. Θα ήταν αλλού, αλλά δυστυχώς αυτό ψάχναμε να βρούμε λύσεις αυτό. Το να βάζαμε κάτι αντίστοιχο του TSG. Δεν μου λες και τα λοιπά. Να βάλεις πιο μακρύ διαφορικά. Ναι, να απλώνει πιο πολύ. Ναι. Λέγαμε γιατί αυτό φοράει κορονοπίνιο 4-5 και το ιδανικό θα ήταν να φοράει 3-9. Αλλά και πάλι η αλλαγή του χειροκίνητου δεν. Δηλαδή όταν θα μπει κάποια στιγμή το Συριακό θα είναι με 3-9. Η πρώτη θα ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα, η τρίτη θα ξεπερνάει τα 200. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή 70 στην Τετάρτη, 300 και στην Πέμπτη. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή το αυτοκίνητο το φρενάρει το κυβότι. Μα γεμίζει κατευθείαν. Γεμίζει αμέσω. Δηλαδή πατά και πάει τέλο. Ηλεκτρικό. Ναι, ρε φίλε. Ηλεκτρικό. Φαντάσου ένα ηλεκτρικό Τέσλα τώρα με 5 ταχύτητες 6. Πού να προλάβει να κάνει. Ναι, τι, τερματίζουν όλοι. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Απίστευτο. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχω μείνει άφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα, δηλαδή ερχόμουν και λέω, γιατί δεν το κάνεις μπίστα, δηλαδή να σου δώσω 50 ευρώ με ξαναπάς μια φορά. Μου το έχουν προτείνει πολύ. Φίλε, σου λέω ειλικρινά. Άμα το αρχίσω αυτό, δεν θα έχει τελειώμα. Φίλε, σου λέω, να σου δώσω ένα 50 ευρώ και να πάμε ακόμα μία. Φίλε, δηλαδή, αξίζει πραγματικά κάποιος να το βιώσει, δηλαδή, αν δεν το βιώσεις, δηλαδή όσο και να μου το περιγράψεις, αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το. Δεν ξέρω τι να πω, λέμε. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτή η επιτάκυνση, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτή η επιτάκυνση. Εν τω μεταξύ, κοιτά το στροφόμετρο, ρε φίλε, και τη φέρνει για πότε το τερματίζει, για πότε το τερματίζει, για πλάκα. Τίποτα, ναι, δεν το βλέπεις αυτό και να κουράζεται. Το μοτέρνο κουράζεται. Το σου λέω, το αδύνατό του σημείο. Είναι το κοντό σασμάν. Αυτό δυστυχώς. Δηλαδή, αν είχε, ξέρω εγώ, στην Τετάρτη να κρατήσει 3-4 δευτερόλεπτα ακόμα να φορτώσει ταχύτητα. Θα πιάναμε 300. Θα ήμασταν 300 γεμάτα. Και θα βάζαμε μετά Πέμπτη χαλαρά. Δηλαδή, τη τερματίζει γρήγορα τη ταχύτητα. Θέλει αυτό, θέλει κορονοπίνιο 3-9 και Συριακό. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή, ο χρόνος όλος είναι η αλλαγή. Δεν είναι τον γκάζι. Δεν πατάω τον γκάζι. Δηλαδή, αφού λέω τώρα, δεν υπάρχει λόγος να κάνω flat safety, γιατί flat safety είναι. Θα κάνω κρακ, τέλος, γεια σας. Ναι, αυτό ήταν. Και λέει, δεν κάθεται δίπλα, λέει το άρωχτο. Ποιο άρωχτο, τι πιο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι, ποιο άρωχτο. Και Lamborghini το φέρεις και Kooning ξαναφέρεις, παίζει να είμαστε ίσα παρκά. Είναι, εντάξει, είναι πολύ δυνατό. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω τώρα με το αμεγγέ που είναι. Και αυτό πιστόλι. Καμία σχέση, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις 4 μηχανές από αυτό φορεμένες εδώ μέσα. Ναι. Είναι διαφορετικό. Είναι ένα γρήγορο αυτοκίνητο,
Δηλαδή, μόλις μπεις εκεί λες φοβερό αυτοκίνητο. Μόλις μπεις από εκεί εδώ λες ναι, εντάξει, είναι ένα γρήγορο αυτοκίνητο, αυτό είναι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είναι ένα τεξεράδικο. Ναι, είναι στα όρια του dragster. Εκεί μετά λες εντάξει, οκ, είναι γρήγορο. Ναι. Γι' αυτό σου είπα: μπες πρώτα στο αμεγγύ και μετά έλα από εδώ. Ναι, καλά εξηγήθηκε. Ναι, καλά γιατί θα έριχνα το αμεγγύ έτσι. Όχι, εντάξει, είναι. Μπράβο, ρε παιδιά, τι να πω. Μπράβο και σε εσένα και στη GTR και όσοι ασχολήθηκαν τέλος πάντων για να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή η και εσύ, με το χρόνο σου, με το ψάξιμό σου, με το δε χρόνο με τα ποτά, το χρόνο σου που δαπάνησες, την τρέλα σου. Εντάξει, πάνω απ' όλα θέλει. Έτσι. Θέλει. Γιατί θέλει και πείσμα αυτό το πράγμα. Γιατί θα έχει και απογοητεύσει. Πείσμα και χρήματα. Δεν θα έχει και απογοητεύσει. Δεν είχα. Λοιπόν, δεν είχα λίγε. Δεν είχε λίγε. Λοιπόν, αλλά το έχετε φέρει σε ένα σημείο που πραγματικά είναι. Τι να πω, δεν έχω να πω. Τι να πω εγώ τώρα. Τι να πω, έχω μείνει χαζό. Χαιρέτα λίγο τον κόσμο. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν ακόμα. Κάποιο βλόγκ θα τα ξαναπούμε. Ακόμα μια φορά ευχαριστώ. Θα δούμε η επόμενη συνάντηση. Και το κάναμε το βίντεο τώρα 3 ώρες. Τέλος πάντων, θα δούμε ποιο το δει. Μωρέ, εντάξει, κόψε εκεί, κόψε. Θα πρέπει να το κάνω δύο. Βάλε ψαλίδι, βάλε ψαλίδι. Βάλε όλο και όποιο θέλει. Λοιπόν. Θα το δουν σε μέρη. Και. Οκ, θα το δουν σε μέρη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε με τον Κωνσταντίνο κάποια στιγμή πιστεύω σήμερα. Καλό καλοκαίρι. Καλά περνάμε. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Καλές διακοπές. Ξεκινάνε και σε λίγο έχουμε μια συνάντηση. Λογικά όταν θα παίζει το βίντεο μάλλον μπορεί να έχει γίνει συνάντηση, δεν ξέρω πότε θα προλάβω να το σηκώσω. Και όποιος με συναντήσει Κρήτη, ας έρθει για να μου μιλήσει. Είμαι άνθρωπος που μιλάω, δεν είναι... Όχι, είναι παιδιά πολύ ωραίο παιδί ο Κωνσταντίνος, αξίζει να μιλήσετε μαζί του. Ειδικά όσοι θέλετε για βελτίωση, εδώ έχει να σας πει πολλά. Όρεξη να έχετε και με σωστό τρόπο, παιδιά. Η βελτίωση είπαμε, θέλει υπομονή και χρήμα. Τα λέμε, παιδιά. Γεια χαρά, παιδιά.